ατέριες τους, μωρέ. Είναι δυνατόν, μωρέ, στους ατέριες τους. Αντί να την έχω εγώ, την είχαν οι ατέριες, τι είναι δυνατόν. Λοιπόν, η πρόταση γάμου έγινε έτσι, σε ένα καναπέ καλή ώρα. Και έγινε σε ένα καναπέ γιατί πράγματι χωρίσαμε και πράγματι πήραμε τις αποστάσεις μας για να σκεφτούμε και οι δύο αν αυτό το βίωμα είναι ένα πολύ σοβαρό βήμα. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ιερά τα δέσμα του γάμου. Είναι κάτι πολύ ξεχωριστό στη ζωή δύο ανθρώπων και σκεφτήκαμε και οι δύο πολύ σοβαρά για αυτό το βήμα. Οπότε, όταν δεν είχαμε ξανά δημοσιοποιήσει ακόμα ότι είμαστε μαζί και καθόμασταν έτσι καλή ώρα σε ένα καναπέ και λογικό είναι μια γυναίκα να έχει πάντα και τις ανασφάλειές της και να σκέφτεται ότι τελικά πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και τι θα γίνει κλπ. Της είπα ότι, λοιπόν, θα παντρευτούμε. Και μου είπε ναι, εντάξει, και δεν θα το κάνεις αυτό και λοιπά και ιστορίες και προφανώς έγινε και τώρα το θυμόμαστε και γελάμε γλυκά και το απολαμβάνουμε. Άρα το είπες έτσι χαλαρά. Ναι, γιατί αν δεν μπορείς να είσαι άνετος και φίλος και να τα λες όλα με τον άνθρωπό σου, τότε κάτι δεν κάνεις καλά. Και εγώ θεωρώ ότι δύο άνθρωποι ξεγυμνώνουν την ψυχή τους, έτσι απλά όταν κάθονται σε ένα καναπή και δεν έχουν τίποτα άλλο να κάνουν, δεν υπάρχουν άλλα ερεθίσματα, δεν υπάρχει άλλος κόσμος μπροστά και αν εκεί έχουν χημεία και έτσι μπορούν να περνάνε καλά, τότε μπορούν να περνάνε καλά και με τα παιδιά τους και με τις παρέες τους και με τους φίλους τους και στις κοινωνικές τους υποχρεώσεις και παντού.